Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Πιτάνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Με λοιπόν, καλά καλή εβδομάδα. Νέα από το μέτωπο του κορονοϊού. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε, λίγο από, να ξεκινήσουμε λίγο από τα κρούσματα, τα οποία στη χώρα μας έχουν ανέβει μεν στα 73, ωστόσο σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες είναι σχετικά χαμηλά. Και λίγο πολύ τα περισσότερα σχετίζονται μεταξύ τους, κύριε Πρίτανη. Δηλαδή είναι από το περιβάλλον των ατόμων τα οποία ταξίδεψαν σε χώρες όπου υπήρχε ο ιός, όπου είχαμε τον κορονοϊό. Σαφώς. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά σημάδια. Και εάν παραμείνουμε σε αυτό το ρυθμό, θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε μία διασπορά των κρουσμάτων στο χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι και το σύστημα υγείας ετοιμάζεται. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, είμαστε σε διαδικασία του να ανοίξουν σύντομα νέες κλίνες εντατικής θεραπείας, να γίνει πρόσληψη ιατρικού και τεχνολογικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και βεβαίως, εάν ομιγέννητο έχουμε ένα σημαντικό αριθμό περιστατικών ασθενών που θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι διαφορετικό τα περιστατικά αυτά να προκύψουν σε μία εβδομάδα και διαφορετικό να προκύψουν σε τέσσερις εβδομάδες. Ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ακριβώς. Κύριε Πρίτανη, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να κλείσουν ή όχι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μαζί με τα σχολεία. Στο πλαίσιο των επιθετικών μέτρων πρόληψης. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, ήδη όπως βλέπουμε σταδιακά η Επιτροπή του ΕΟΔΗ, οι προτάσεις οποίες υιοθετούνται από το Υπουργείο Υγείας, προχωρούν σε περιορισμό και αναστολή όλων των μη απολύτως απαραίτητων εκδηλώσεων στα οποία συγκεντρώνεται ένα σημαντικός αριθμός ατόμων. Έχουμε αναστολή συνεδρίων, εκδηλώσεων, ημερίδων που πραγματοποιούνται στα πανεπιστήμια. Νομίζω με αυτή την σταδιακή και προσεκτική χρησιμοποίηση των μέτρων είμαστε σε ασφαλή πορεία, δηλαδή κάνουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στα κράτη της Ευρώπης που έχουν ένα ανάλογο, ίσως και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, με εξαίρεση την Ιταλία, όπου εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τα μέτρα τα οποία ακολουθούμε είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που γίνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Επομένως πιστεύω ότι τουλάχιστον από αυτή την άποψη γίνεται ό,τι είναι δυνατόν. Τώρα, πρέπει να τονίζουμε ρωτάει καθημερινά τα μέτρα πρόληψης και την ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας μας. Αλλά πολλοί κόσμος ρωτάει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο ιός μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Επομένως αποφεύγουμε φιλιά, χειραψίες, μία πολύ κοντινή επαφή. Επειδή ξέρουμε ότι βρίσκεται σε επιφάνειες, αποφεύγουμε να ακουμπάμε με τα δάχτυλά μας το πρόσωπό μας. Αποφεύγουμε δηλαδή να έρθει ο ιός, ο οποίος μπορεί να είναι στα δάχτυλά μας, σε επαφή με τους βλενογόνους, διότι ξέρουμε ότι οι βλενογόνοι είναι η πύλη εισόδου. Πύλη εισόδου σε έναν ιό. Λίγο να πάμε στα πρακτικά, γιατί έχονται πάρα πολλά μηνύματα και είστε ο πλέον αρμόδιος να δώσετε απάντηση σε αυτά. Ανησυχούν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Έχουμε ένα εκατομμύριο, εδώ στην Αθήνα θα δώσω ένα παράδειγμα, ένα εκατομμύριο επιβάτες ημερησίως κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι λοιπόν, δύσκολο, απολυμμένονται αλλά είναι δύσκολο για τις χειρολαβές. Μα γι' αυτό σας είπα, ακριβώς. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η χειρολαβή που θα πιάσουμε είναι μόλις έχει απολυμανθεί, αυτό που κάνουμε είναι πιάνουμε τη χειρολαβή όταν βγούμε από το τρένο, προσπαθούμε να πλύνουμε τα χέρια μας ή να χρησιμοποιήσουμε ένα αλκοολούχο διάλειμμα με περιεκτικότητα αλκοόλ τουλάχιστον 65% και προσέχουμε να μην πιάνουμε τα μάτια μας, το στόμα μας, τη μύτη μας. Όσο ο ιός είναι στα χέρια μας και δεν έρθει σε επαφή με βλενογόνους, δεν θα κολλήσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα να σας ρωτήσω. Εάν κυκλοφορούμε στον δρόμο, μπορούμε να κολλήσουμε τον ιό από τον αέρα, δηλαδή μεταφέρεται, υπάρχει στον αέρα? Όχι. Όχι.
Όχι. Δεν υπάρχει στον αέρα με αυτή την έννοια, διότι ο ιός μεταφέρεται με παχές σταγόνες, οι οποίες όταν φύγουν από το στόμα του πάσχοντος με το φτέρνισμα ή με το βήχα, δεν μπορούν να ταξιδέψουν εντός εισαγωγικών για παραπάνω από 1,5 μέτρο. Επομένως, κυκλοφορώντας το δρόμο, δεν αιωρείται ο ιός για να κολλήσουμε. Μάλιστα. Για την Τουρκία. Εξού και δεν έχει νόημα να φοράμε μάσκα. Μάλιστα. Για την Τουρκία και το γεγονός ότι εκεί δεν έχει εκδηλωθεί κανένα κρούσμα. Γειτονική χώρα. Ναι, ανησυχείτε. Αυτά, κοιτάξτε να δείτε. Ότι είναι οφείλετε. Θέματα. Ναι, είναι. Κοιτάξτε, προφανώς τα κρούσματα αυτά δεν ανακοινώνονται. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχουμε σε όλα τα κράτη εκτός από Τουρκία και Αλβανία, και η Βουλγαρία ανακοίνωσε μόλις χθες. Επομένως, προφανώς τα κρούσματα αυτά δεν ανακοινώνονται. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι σε ένα τόσο μεγάλο κράτος, με ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών από το Ιράν, με γυτνίαση από το Ιράν, με ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων, ότι δεν υπάρχουν κρούσματα. Για κάποιο λόγο τα κρούσματα δεν αυτά δεν ανακοινώνονται. Κύριε Πρίτανη, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με όρους πολεμικής γύρω από τις λειτουργίες, τον εκκλησιασμό και τη Θεία Κοινωνία. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι υπήρξαν συνάδελφοί σας επιστήμονες οι οποίοι είπαν ότι όποιος πιστεύει να πάει να κοινωνήσει δεν θα κολλήσει, γιατί η κοινωνία είναι και ο Χριστός είναι ζωή. Άρα δεν υπάρχει φόβος να κολλήσει τον ιό. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε θέματα πίστης, θρησκείας, μεταφυσικής επιστήμης. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι από τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουμε, ξέρουμε ότι ο ιός ανιχνεύεται στις εκκρίσεις όπως είναι ο σύελος. Από εκεί και πέρα, το εάν κάποιος θα κοινωνήσει ή όχι, εφόσον έχει όλη την απαραίτητη ενημέρωση που χρειάζεται, είναι θέμα προσωπικής επιλογής και ευθύνης. Είναι το αν επιλέξει γιατί, να το κάνει. Είναι διακριτική του ευχέρεια τόσο και δυνατότητα. Να σας ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να φανώ ασεβής προς τους πιστούς που μας παρακολουθούν. Ο καθένας μας έχει την δική του ένταση στην πίστη του. Αλλά γιατί είμαστε τόσο φοβικοί στο να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συζήτηση? Θέλω να πω, είναι καθαρό το ερώτημα. Εάν η ευπαθής ομάδα είναι η τρίτη ηλικία και στις εκκλησίες έχουμε, εξαιτίας και των Άγιων ημερών του Πάσχα, τεράστιο συνωστισμό. Ασπαζόμαστε τις εικόνες, ο ένας μετά τον άλλον. Βάζουμε το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας στο στόμα ο ένας μετά τον άλλον. Είμαστε στην ουρά για τη Θεία Κοινωνία, σε πολύ κοντινή απόσταση, ο ένας μετά τον άλλον. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε είναι θέματα λογικά. Υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Υγείας με την ηγεσία της ιεραρχίας για να δει κανείς πώς θα επικοινωνήσει τέτοια θέματα. Τώρα, εάν κάποιος υπερήλυξε ή άνθρωπος με επιβαρημένα προβλήματα έχει και κάποια λίμωξη του αναπνευστικού, θα μπορεί να δει την παρακολουθεί στη Θεία Λειτουργία από την τηλεόραση. Κάτι τελευταίο. Είναι θέματα τα οποία νομίζω αυτό το οποίο κάνετε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι να παρέχετε μία πλήρη ενημέρωση, πολλές φορές να παρουσιάζετε και άλλες και όλες τις απόψεις, και από εκεί πέρα ο καθένας μας θα κάνει την επιλογή του με βάση τα κριτήρια τα οποία έχει για τον εαυτό του. Κάτι τελευταίο. Επειδή ξέρουμε και γνωρίζουμε πλέον όλοι τις φάσεις τις οποίες προχωρά η πολιτεία στο να λαμβάνει τα μέτρα. Σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αν πιστεύετε ότι άμεσα θα έχουμε νέα έκτακτα μέτρα πανελλαδικώς σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο σε περιοχές όπως ο Πύργος, η Πάτρα, η Ζάκυνθος? Λοιπόν, να σας πω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση το ρυθμό μετάδοσης του ιού γενικά, εάν δεν υπήρχε, λέμε θεωρητικά, κανένα μέτρο είτε απομόνωσης είτε μετριασμού, η ίωση αυτή θα διπλασιαζόταν κάθε 6 με 10 μέρες. Η προσπάθεια την οποία καταβάλουν όλα τα κράτη είναι αυτό το διάστημα να επιμηκυνθεί. Επομένως, βλέπουμε τώρα ότι μέρα με τη μέρα, ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων,
ιδιαίτερα ανάλογα με τη διασπορά των κρουσμάτων ανά την επικράτεια και ακόμα περισσότερο εάν υπάρξουν κρούσματα τα οποία είναι της κοινότητος, δηλαδή δεν έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την πρωτογενή πηγή, θα διαφοροποιούνται και τα προτινόμενα μέτρα από την πολιτεία. Η επαφή μας με τα χρήματα είναι επίφοβη. Ακριβώς να πούμε το εξής, επειδή δεν ξέρουμε εάν ο ιός είναι στα πόμολα και για πόση ώρα, είναι στην πόρτα, είναι στα κουμπιά του ασανσέρ, είναι στα χρήματα, είναι στα ρούχα, αυτό τι λέμε, τι μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να μην πιάνεις τίποτα, προσπάθησε να πλένεις τα χέρια σου όσο γίνεται πιο συχνά και στα ενδιάμεσα να μην ακουμπάς με τα χέρια σου τους μυλενογόνους. Και το πρόσωπο λοιπόν. Κύριε Μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ. Πάμε στο τραπέζι μας. Τώρα η Δέσποινα Ιβλεπάκη. Καλημέρα, Δέσποινα μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και από μένα. Καλά κουράγια. Ξεκινάει δύσκολη εβδομάδα. Μία ακόμα. Και ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, ο εκπρόσωπος των εφοριακών.